Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Από πού να ξεκινήσω, από την Ευρωβουλή, από τα δικά μας πρώτα. Ας πάω πρώτα στην Ευρωβουλή. Είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά που συμβαίνουν και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Καταρχήν έχουμε την παράταση της προφυλάκησης της συναδέλφου σας, της κυρίας Καϊλή. Έχουμε, αυτό να το πω έτσι, μια συμφωνία του κυρίου Παντσέρη με τις βελγικές αρχές για να πέσει τα μαλακά. Αυτό έχει μια αντανάκλαση στο πολιτικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Η δική σας σκέψη πάνω σε αυτό ποια είναι? Ας ξεκινήσω με αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε μια συζήτηση η οποία έγινε πριν από δύο μέρες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με βάση την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Θυμίζω ότι όλο αυτό το σκάνδαλο το οποίο ήρθε στο φως είχε επίκεντρο την λεγόμενη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ντρουά, του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι, ναι. Εκεί ήταν και ο κύριος Παντσέρη, πρόεδρος προηγούμενα, και η τωρινή πρόεδρος της Επιτροπής παραιτήθηκε λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο, άλλοι βουλευτές. Και βεβαίως και η κυρία Καϊλή, εκεί ήταν αυτό το οποίο κίνησε όλη τη διαδικασία, η απαράδεκτη τοποθέτηση που έκανε για την δίθεν βελτίωση των εργατικών δικαιωμάτων στο Κατάρ, την περίοδο που γίνονταν τα τεράστια έργα για το Μουντιάλ. Τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, σε πάνω από 6.500. Ναι, ναι. Τώρα τι γίνεται? Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν, τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο μιλούν ότι υπήρξε ακόμη και τιμοκατάλογος για τροπολογίες και εκθέσεις δίθεν υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Επιτροπή ντρουά, ναι. Έτσι λένε οι καταθέσεις του και οι ομολογίες του και του συντρόφου της κυρίας Καϊλή και άλλων, με το αζημίωτο δηλαδή φτιάχνονταν αυτές οι εκθέσεις για τιμοκατάλογο, για να προωθούνται, αζημίωτο, ναι, για να προωθούνται τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Έρχεται λοιπόν, ξεπερνάει όλες τα δίθεν μέτρα διαφάνειας και σκλήρυνσης κτλ. Και όχι μόνο τα βάζει αυτά και τα καλύπτει, αλλά αναβαθμίζει κιόλας την Επιτροπή ντρουά του Ευρωκοινοβουλίου από υποεπιτροπή σε αυτόνομη επιτροπή. Αυτό είναι σηματοδοτή, αν θέλετε, αυτό που το ΚΚΕ έχει πει από τον περασμένο Δεκέμβρη, ναι, και το οποίο καταγράφηκε στο δίθεν ψήφισμα που καταδίκαζε το Qatar Gate, ότι η συνδιαλλαγή με τα λόμπι, τις ομάδες πίεσης που εκφράζουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι στοιχείο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών. Η διαφθορά, η σαπίλα, η διαπλοκή είναι εσωτερικό του στοιχείο και όλα τα κόμματα τα ελληνικά πλην του ΚΚΕ το αναγνώρισαν αυτό, λέγοντας ότι η δυνατότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων αποτελεί συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Έτσι είναι η κατάσταση. Εκτός από το ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ψηφίσανε αυτό το κατάπτυστο πράγμα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό στην άκρη, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να βάλουμε συζήτηση που εξίσου σοβαρά, να πω και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το Ουκρανικό και το Βλαντιμίρ Πούτιν, και εκεί έχουμε μια κατεύθυνση στα πράγματα που δείχνουν ειδικό δικαστήριο, να το πω έτσι. Η σκέψη δική σας, κύριε Λαμπάνο? Κοιτάξτε, παίζει τώρα και στα ΜΜΕ. Εμείς νομίζουμε πρέπει να δούμε τι αυτό το ψήφισμα, το λεγόμενο για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τα εγκλήματα της Ρωσίας, τι εξυπηρετεί σήμερα. Κατά την άποψή μας, είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα της κλιμάκωσης και της έντασης της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια πολεμική φρενίδα του πολιτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού στα σύνορα, αύξηση των ανατολικών δυνάμεων, αύξηση των αποστολών όπλων, αναγκαίου υλικού κτλ. Συγγνώμη, δεν έρχεται να λύσει τον πόλεμο. Μόνο εδώ, ναι, να βάλω κάτι για να βοηθήσουμε και τις φίλες και τους φίλους, ναι, που μας ακούν. Σήμερα είναι 20 του μήνα, στις 24 συμπληρώνουμε 11 μήνες του πολέμου, έτσι, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Στις 24 Φλεβάρι. Ναι, για 11 μήνες μίλησα, όχι για τον χρόνο. 24, δηλαδή σε 4 μέρες. Ναι, δεν άκουσα. Ναι, ναι. Σωστό. Συμπληρώνουμε 11 μήνες με έναν πόλεμο αιματήρο, αμήτι άλλο, με πρόσφυγες, με θύματα. Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα το έλεγα πολύ απλά. Ναι. Και συγγνώμη για διακοπή, συμπληρώστε παρακαλώ τη σκέψη. Όχι. Το ΚΚΕ εξάλλου δεν έχει καμία μηχανία να μιλήσει για την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήμασταν το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο διοργάνωσε μαζικές κινητοποιήσεις καταγγέλλοντας τον πόλεμο και στις ρωσικές πρεσβείες και προξενία, αλλά και στις αμερικάνικες πρεσβείες, διότι το έφλεκτο υλικό τροφοδοτείται και από τις δύο πλευρές και τροφοδοτείται και από τον Ευρωατλαντισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό βλέπουμε τώρα να γίνεται. Για μας δεν ισχύει το ρωμαϊκό ρητό «εάν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο».
για τους λαούς και τον ελληνικό λαό που ζει και αυτό αποτελέσματα του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι. Ο δρόμος για την ειρήνη περνάει από το ξύλωμα των αιτίων του πολέμου, που οι αιτίες του πολέμου είναι συγκεκριμένες. Άρα αυτή η χρυσή εξέλιξη, ανταγωνισμοί, είναι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, είναι ανταγωνισμοί για γεωπολιτικά στηρίγματα, είναι ανταγωνισμοί για τους αγωγούς, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και αυτού του είδους τα ψηφίσματα, τα οποία συμπληρώνουν τα κελεύματα για αύξηση της στρατιωτικής εμπλοκής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να αποσοβήσουν τον πόλεμο, δεν πρόκειται να τον αμβλύνουν, να αμβλύνουν τις συνέπειες τους. Πρόκειται να εντείνουν τις οδυνηρές συνέπειες που έχει ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός πρώτα και κύρια που αιματοκυλιούνται και να φορτώσουν περισσότερες οδυνηρές συνέπειες φτώχεια και βάσανα τους λαούς της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι οι λαοί πρέπει να απορρίψουν τα πολεμικά παραδείγματα των υπεριαλιστών και από τις δύο πλευρές, να παλέψουν αυτοτελώς για τα δικά τους συμφέροντα και να καταδικάσουν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, γιατί ο υπεριαλιστικός πόλεμος έχει ονοματεπώνυμο ο θήτης του. Είναι οι αστικές κυβερνήσεις, οι ενώσεις των πολιτών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το σύστημα που όλοι αυτοί υπηρετούν, το οποίο βασίζεται πάνω στην καταπίεση και στο τσαλαπάτημα των δικαιωμάτων και των ζώων των λαών του κόσμου. Κύριε Λεβάνο, τώρα μιλάμε για τον πραγματικό πόλεμο αυτόν και επίσης για τις συνέπειες του οικονομικού πόλεμου. Να πάμε τώρα σε έναν άλλον πόλεμο, συγχωρέστε με, θα βάλω εισαγωγικά φυσικά στη λέξη. Έχουμε έναν πόλεμο εδώ στο πολιτικό σύστημα που έχουμε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αναφορικά με την επιθυμία, την πρόταση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κ. Ράμου, να ενημερώσει θεσμικά τη Βουλή για το θέμα των παρακολουθήσεων επισυνδέσεων και όλο αυτό. Η δική σας σκέψη πάνω σε αυτό που είμαι σίγουρος το παρακολουθεί, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ δεν είχε κανένα θέμα. Εξ αρχής θέλω να θυμίσω και στους ακροατές μας ότι εμείς σαν κόμμα ήδη από το 2016 όπου εξακριβώθηκαν οι υποκλοπές και οι συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εμείς απευθυνθήκαμε στην ΑΔΑΕ για να κάνει τον έλεγχό της, να βγάλει ένα πόρισμα. Και μάλιστα το πόρισμα της ΑΔΑΕ τότε, ή αυτό που παρουσιάστηκε μετά από ένα διάστημα που έκανε την έρευνά της, ήταν καταληκτικό και έδινε συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιος όντως ακούει. Ναι. Ότι υπάρχουν τεχνικές γνώσεις και χαρακτηριστικά που προστατεύουν την πηγή του ποιος ακούει. Ότι χρειάζεται συνεργασία με διεθνείς δικαστικές αρχές, με την αστυνομία κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσει να ταυτοποιηθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει τις υποκλοπές. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ στο Flash μαζί, κύριε Λεβάνο. Αλλά τώρα εμείς δεν είχαμε κανένα θέμα. Ναι. Τώρα θέλω όμως να φτάσουμε στο εξής. Γιατί χθες έχουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, έχουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός όπου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζητιέται αυτή ακριβώς η συνακρόαση και το φαινόμενο των συνακροάσεων για 6 χρόνια στο ΚΚΕ και επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση γιατί δεν θα κληθεί ο κύριος Ράμος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μα δεν ήταν η ώρα του να κληθεί χθες, ήταν άλλη συνεδρίαση που γινόταν. Άρα λοιπόν εμάς μας δημιουργεί το αίσθημα ότι υπάρχει ένας προφανής στόχος και από τη μία πλευρά και από την άλλη, οι οποίοι θέλουν να συντηρούν αυτή την κοκορομαχία μπροστά στις εκλογές για να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα από τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τις ελλείψεις στα φάρμακα, για να θαυτεί ακόμη μία φορά η υπόθεση των συνακροάσεων και υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Μάλιστα. Κύριε Λεβάνο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ο χρόνος τρέχει και ξέρω πως είναι και για εσάς πιεστικός, αλλά και για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο αυτό. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.